Σήμερα. Και μάλιστα, κύριε Κασί, κάνατε λόγο και για ανάληψη της ευθύνης από τους υπεύθυνους για την αναστάτωση. Και πρέπει να τους βρούμε, έχετε πει. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Καταρχήν, αισθάνθηκα και αισθάνομαι την ανάγκη πράγματι να ζητήσω συγγνώμη από τον ελληνικό λαό και μέσα από το βήμα της Βουλής, ως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ συμμετέχοντας σε αυτή την κυβέρνηση. Γιατί με τα πολύ μεγάλη δυσκολία και πόνο, καλέστηκα και εγώ όπως και άλλοι συνάδελφοι να ψηφίσουμε τον περιβόητο νόμο, το ΕΝΦΙΑ που αφορά την ακίνητη περιουσία. Αλλά δυστυχώς όμως ο νόμος αυτός, έτσι όπως εφαρμόστηκε πολύ λάθος. Αισθάνεστε ότι έχετε εξαπατηθεί, κύριε Κασί? Σε ένα μεγάλο βαθμό ναι, γιατί η μεγάλη αναστάτωση η οποία προκλήθηκε το τελευταίο διάστημα, θεωρώ ότι για μένα ήταν πολύ σημαντικό και κάποιοι άνθρωποι, οι υπεύθυνοι του Υπουργείου θα έλεγα, ο Υπουργός και το επιτελείο του, θεωρώντας ότι εμείς που αντιδράσαμε και θυμόσαστε πολύ καλά ότι ήμουν ένας από αυτούς που είχαμε αντιδράσει σε διάφορα σημεία του νόμου, θεωρώντας ότι εμείς φωνάζουμε και φωνάζουμε έτσι στον αέρα, άρα αυτός έκανε το δικό του. Εγώ πιστεύω ότι όχι μόνο δεν προσέξαν, ας πούμε, το ότι πώς πρέπει να εφαρμοστεί αυτός ο νόμος και να βγει στην κοινωνία και να δοθεί στον κόσμο, αλλά δυστυχώς κατά την άποψή μου πιστεύω ότι σε ορισμένα σημεία να έγινε και σκημένα. Άρα θεωρώ... Κύριε Κασί, να μείνουμε λίγο, γιατί ήταν πολύ σοβαρό αυτό που είπατε. Ο κύριος Κασίς ουσιαστικά δηλώνει ότι εξαπατήθηκε για τον ΕΝΦΙΑ. Και ότι ίσως να είναι σκεμμένο. Όχι, και... δηλώνει ότι ίσως να είναι σκεμμένο και ότι... να αποκαλέσει κακό στην κυβέρνηση. Ναι. Από ποιον νόμο? Εκεί μένετε τώρα στους κύριε Σκρέκα. Εδώ πέρα ζητούσε ο άνθρωπος συγγνώμη από τον ελληνικό λαό. Καλά έκανε. Μην το πάμε αλλού. Το θέμα είναι να επιστρέψουμε και τίποτα. Η συγγνώμη να μείνει στα λόγια να παρεμβαίνει. Γιατί να πάει στην πράξη. Γιατί τα λόγια θέλετε. Για να μην μένουν σκιές. Κύριε Πανταζή, μισό λεπτό, γιατί είναι από το ίδιο κόμμα ο κύριος Κασίς με εσάς, αλλά έχουμε τον κύριο Κασί αυτή τη στιγμή. Δήλωσε κάτι ξεκάθαρο. Και καλός φίλος. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν θέλω να με ερμηνεύσει κανένας. Όχι, όπως τα λέτε κύριε Κασί, δεν σας ερμηνεύει ποτέ κανένας. Αισθάνομαι το ότι ο συγκεκριμένος νόμος, τη στιγμή που ήταν να βεβαιωθούν 3,2 δις ευρώ. 3,5. Πώς αυτός βρέθηκε, ας πούμε, και δόθηκε στην δημοσιότητα να είναι πάνω από 3,8 και να ακουμπά τα 4 δισεκατομμύρια. Αυτοί οι άνθρωποι που τα έχουν επεξεργαστεί δεν τα είδαν αυτά τα πράγματα. Η πολιτική προϊστάμενη... Εσείς έχετε ζητήσει να μάθετε ποιος φταίει για αυτό το σφάλμα, για αυτή την γκάφα, για αυτή την... Όπως λέτε εσείς μπορεί να είναι και εσκεμμένο. Κοιτάξτε να δείτε, κατά την άποψή μου σας λέω εγώ εκεί οδηγούμε. Γιατί είχαμε αντιδράσει, άρα και ορισμένοι γενικοί γραμματείς και φαρισαίοι εκεί το Υπουργείο είπαν και εσείς αντιδράτε ως βουλευτές και εμείς θα σας εκτοπίσουμε. Και θεωρώ ότι όχι ότι έγινε πολύ μεγάλη ζημιά στην κυβέρνηση, είναι το ότι δεν μπορούμε πραγματικά να αποδείξουμε στον κόσμο ότι να δείξουμε στον κόσμο το ότι ενδιαφερόμαστε για αυτούς και μέσα από τις πολύ μεγάλες δυσκολίες που καλύπτει ο ελληνικός λαός. Κύριε Κασί, εδώ μισό λεπτό. Προσπαθείτε να διορθώσετε μια αδικία, όπως λέτε. Προσπαθείτε να διορθώσετε. Το ξέρετε ότι ακόμα δεν έχει έρθει στη Βουλή η διόρθωση αυτής της αδικίας. Γι' αυτό και ότι έρχεται σε δόσεις. Γι' αυτό σας λέω ότι και εδώ πάλι θα μας οδηγήσουν σε άλλα μονοπάτια. Όπως? Γιατί θα έπρεπε όλοι οι βουλευτές και όλοι οι εμπλεκόμενοι να δουν το τι ακριβώς αδικίες υπάρχουν και τι λάθη για να διορθωθούν. Και δυστυχώς χθες μόνο ήρθε μια τροπολογία. Αυτό ακριβώς λέμε. Που δόθηκε η παράταση για το τέλος του Σεπτέμβρη. Και όλα τα άλλα είναι στον αέρα και πιστεύω ότι αυτό το κακό θα συνεχιστεί. Εσείς θα επιμείνετε στη Βουλή και ως ΠΑΣΟΚ τώρα μιλάω και ως Μιχάλης Κασίς. Θα επιμείνετε και αν δεν γίνουν αυτές οι διορθώσεις δεν θα ψηφίσετε τις αλλαγές. Εάν συμμετείχα ειλικρινά στο τρίτο τμήμα, γιατί ήμουν στο πρώτο και στο δεύτερο και δεν γίνουν αυτές οι κινήσεις. Δεν συμμετέχω βέβαια σε αυτό το τμήμα, αλλά πιστεύω και άλλοι συνάδελφοι θα κάνουν το καθήκον όπως ο κύριος Κρέκας. Μαζί είμαστε βέβαια πρώτο και δεύτερο. Όλα αυτά τα λάθη τα οποία εμφανιστήκαν δεν πρέπει να ψηφιστεί ο συγκεκριμένος νόμος. Ακούτε τι λέει ο κύριος Κασίς. Λοιπόν, επειδή έχει δίκιο ο κύριος Κασίς, καταρχήν είμαστε μαζί στα δύο πρώτα τμήματα και θα είμαι στο τρίτο, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία αυτό. Κύριε Κασί, απλά θέλω να ενημερώσω για την ενημέρωση που έχω εγώ και για τη δέσμευση. Πρώτον, το θέμα που δημιουργήθηκε με όλα τα οικόπεδα τα οποία είναι άνευ αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών. Θα διορθωθεί, έπρεπε να έρθει εχθές. Τελικά, συγγνώμη, δεν πρόλαβε να έρθει εχθές. Κακώς, κατά τη γνώμη μου, έπρεπε να έρθουν όλα. Υπάρχει η πρόθεση και η προσπάθεια, αυτό είναι θέμα διαπραγμάτευση που θα γίνει έξω, για μείωση για πρώτη φορά
στα άδεια και μη λεκροτούμενα κατά 25 περίπου τις 100. Δεν ξέρω θα επιτευχθεί. Σίγουρα δόθηκε χθες η παράταση ένα μήνα πίσω, γιατί όπως είχαμε πει και μαζί, κύριε Κασί, θυμάστε στην Ολομέλεια της Βουλής, κανονικά δεν έπρεπε να πάνε διακοπές αυτοί οι άνθρωποι που τον δημιούργησαν αυτόν τον φόρο. Αφού δεν αφήσαμε τους πολίτες να κάνουν διακοπές, τους χαλάσαμε τις διακοπές τους. Έκανε το λάθος. Δεν έχει σημασία το ποιο. Δεν έχει σημασία ποιος έκανε το λάθος. Σημασία έπρεπε, δεν έχει να γίνει, δεν έπρεπε να γίνει, και σημασία έχει τώρα να το διορθώσουμε πριν κληθεί και στην πρώτη δόση να πληρώσει το λάθος ο πολίτης. Εμείς αυτό οφείλουμε να κάνουμε σαν υπεύθυνη πολιτική. Τώρα, το να λέμε λόγια, τι έπρεπε, τι έγινε, έγινε. Τώρα να το διορθώσουμε πριν για άλλη μια φορά πληρώσει. Αυτή τη στιγμή, ακούσατε, το κακό δεν έχει γίνει ακόμα. Το κακό ακόμα δεν έχει γίνει. Δεν είναι ένα λάθος και ήρθε εγκεφαλικό στον κόσμο. Και εσείς λέτε τώρα έγινε τελείως. Και εμείς έχουμε, όλοι έχουμε.